Γεια σας και πάλι, Βράκας Γεράσιμος εδώ, εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης FDI και ΕΚΜΑΣ. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πολυσυνηθισμένο κέφαλο και μερικές τεχνικές για τη σύλληψή του. Καμιά φορά τυχαίνει, ενώ κολυμπάμε στην επιφάνεια, να δούμε κάποιο κέφαλο να τρυπώνει κάτω από μια πέτρα. Σε αυτή την περίπτωση πλησιάζουμε όπως έχουμε πει με όσο το δυνατόν πιο ήρεμες κινήσεις και χωρίς να κάνουμε θόρυβο. Μπορεί πάλι, καταδιόμενοι για να τσεκάρουμε κάποια τρύπα για κάποιο βραχόψαρο, ανταυτού να απαντήσουμε κάποιο κέφαλο. Οι κινήσεις μας είναι πάντα ήρεμες, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια αυτό και ποτέ μα ποτέ δεν μας συνεπέρνει το συναίσθημα. Περισσότερες φορές που θα συναντήσουμε κέφαλο θα είναι κοπαδιαστό σε καρτέρι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση μιας καλής κρυψώνας. Όπως θα παρατηρήσατε στην αρχή, έχω διαλέξει από τα αριστερά μου να είμαι καλυμμένος από μια μεγάλη πέτρα, ενώ περιμένω το υποψήφιο θύραμα από ευθεία μου και δεξιά μου. Ο κέφαλος είναι ένα περίεργο ψάρι, αλλά δεν είναι χαζό. Πάντα θα έχει την περιέργεια να έρθει να σε παρατηρήσει, αλλά ποτέ δεν θα έρθει κατά πάνω σου. Πάντα θα διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας και θα σε παρατηρεί από γύρω-γύρω. Ωραίο είναι να χαζεύεις αυτά τα μικρά ψαράκια, μουρμουρίτσες και μελανούρια, αλλά αρχίζω και βαριέμαι και είναι ώρα να γυρίσω από την αριστερή μου πλευρά να δω πως έρχεται κάτι, αλλιώς να αναδυθώ προς την επιφάνεια. Πράγματι, ένα κοπάδι κέφαλοι προσπαθούν να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους πλησιάζοντάς με περιμετρικά από την καλυμμένη με τον μεγάλο βράχο πλευρά μου. Και σε αυτή την περίπτωση βρίσκουμε μια καλή κρυψώνα που μας προσφέρει μερική κάλυψη και περιμένουμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι το ψάρι εδώ έρχεται από υψηλότερο επίπεδο.